ασχολήσαμε κάτι που το αγαπάς και βγάζεις κάποια άλλα συναισθήματα που δεν μπορείς να τα πεις με τη γλώσσα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η αγιογραφία και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία μέσα στην σχολή να το πάρω όσο πλέον ακόμα και εγώ αυτό το μάθημα και να συνεχίσω. Βρισκόμαστε στο εργαστήριο αγιογραφίας της Θεολογικής Σχολής. Το μάθημα είναι στα πλαίσια της, του τμήματος Βυζαντινής Αρχαιολογίας με την κυρία Καζαμία. Συνεργάζομαι μαζί της για το επιλεγόμενο και έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Και πιστεύω ότι έχουν και πολύ καλά αποτελέσματα με τους φοιτητές μας εδώ. Πιστεύω ότι και εσείς μόνοι σας, όταν θα δείτε λίγο και τα ρέα των παιδιών, αλλά και, και αυτά που κάνουν και τους ίδιους, θα σας πούν και οι ίδιοι. Το μάθημα το πήρα ως επιλεγόμενο. Είμαι στη Γαλλική Φιλολογία. Η γεωγραφία είναι κάτι που σε ηρεμεί πάρα πολύ και γι' αυτό επέλεξα να το πάρω όμως τον κύριο Ξενόπουλο. Θέλω να πιστεύω ότι η επιλογή αυτή της κυρίας Καζαμία ήταν πολύ καλή, όχι για το πρόσωπό μου, αλλά για το να ξεκινήσουν να κάνουν μάθημα τα παιδιά της, οι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής. Γιατί όταν βλέπει κανείς παιδί, πηγαίνω στα τακτικά στο εξωτερικό και βλέπω στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια, κάνουν το μάθημα αυτό της αγιογραφίας, όχι ως επιλεγόμενο, αλλά καλούν δασκάλους απ' έξω από την Ελλάδα. Είναι δυνατόν έξω να γίνεται το μάθημα αυτό και εδώ στην Ελλάδα να μην υπάρχει? Και από ό,τι φάνηκε και φαίνεται, αρέσει πάρα πολύ και στα παιδιά. Γιατί παίρνουν τι μαθαίνουν, έχουν και κάτι στα χέρια τους. Φεύγοντας από εδώ, ίσως κάποιος που έχει δυνατότητα να ασχοληθεί με την αγιογραφία μέχρι να διοριστεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, το ότι έχει ένα εργόχειρο, θα λέγαμε, στα χέρια του, που δεν είναι κάτι ξένο με τη θεολογική, με τη θεολογία που μαθαίνουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ ασχολήθηκα λίγο τυχαία στην αρχή. Το πήρα απλώς ως μάθημα στο επιλεγόμενο. Απλώς μετά, επειδή δεν τη μ' άρεσε και εντάξει, μπορούσα να ανταπεξέλθω, ας πούμε. Αποφάσισα να το συνεχίσω πιο συστηματικά. Το μάθημα εδώ στην Θεολογική Σχολή γίνεται με πιο απλό τρόπο, χωρίς να χάνεται βέβαια η ουσία, γιατί βέβαια δεν είναι σχολή καλλιτεχνών και δεν έχουν τα περιθώρια τα παιδιά ως επιλεγόμενο να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί συνδυμένη σχολή καλλιτεχνών έχουν όλα τα έτη την ευκαιρία να κάνουν σχέδια και να ασχολούνται με την ζωγραφική. Εδώ είναι λίγο δύσκολο και έτσι στα πλαίσια του μαθήματος γίνονται με πιο γοργούς ρυθμούς. Αυτοί οι οποίοι έχουν ταλέντο και δυνατότητες μπορούν να εξελιχθούν πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με άλλα παιδιά που δεν έχουν το φυσικό ταλέντο. Όμως μπορούν και έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και κάτι παραπάνω, αλλά εξαρτάται από τη θέλησή τους. Χρειάζεται να σ' αρέσει. Άμα σ' αρέσει και κάνεις προσπάθειες και το παλεύεις και κάνεις και στο σπίτι μόνος σου και δεν κάθεσαι και δεν περιμένεις μόνο το τι θα σου δείξουν οι άλλοι, τότε μπορείς να γίνεις καλύτερος, ακόμα και αν δεν έχεις την τέλεια ικανότητα από την αρχή να κάνεις το τέλειο έργο. Δεν είναι μόνο το τι μαθαίνουν εδώ, εάν δεν φροντίζουν οι ίδιοι να κάνουν και κάτι στο σπίτι τους, είναι λίγο δύσκολο να προοδεύσουν οι ίδιοι. Γιατί το μάθημα γίνεται μία φορά την εβδομάδα και δεν διαρκεί πάνω από 2 ή 3 ώρες για κάθε παιδί. Γιατί όλη την ημέρα γίνεται το μάθημα, αλλά τα τμήματα αλλάζουν. Ασχολούμαι χρόνια με την αγιογραφία. Ξεκίνησα με το επιλεγόμενο μάθημα. Συνεχίζω και τώρα που κάνω το μεταπτυχιακό μου. Κάνω σχεδόν 3 χρόνια αγιογραφία. Ξεκινήσαμε στην αρχή με εικόνες και μετά προχωρήσαμε και στην βυζαντινή ζωγραφική, όπως το έργο που κάνω τώρα. Πρέπει να σου αρέσει, πέρα από το ταλέντο που τυχόν έχεις ή δεν έχεις. Αν σου αρέσει, νομίζω βοηθάει. Είναι μέρος του σπουδών η αγιογραφία. Όταν είσαι στο τμήμα της θεολογικής, η αγιογραφία είναι κάτι που συνδέεται με τις σπουδές, στενά, ναι. Έχουμε γύρω στους 60 φοιτητές κάθε χρόνο. Βέβαια, κάποιοι το παρακολουθούν και περισσότερο, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα με το ταλέντο τους. Αλλά εναλλάσσονται περίπου 60 φοιτητές όλο τον χρόνο. Α,
Ακόμα και αυτός που έχει ταλέντο και μπορεί ναι. από την πρώτη στιγμή να το κάνει, το πρώτο έργο να το κάνει πάρα πολύ καλό. Αν μετά τα αφήσει ναι. και δεν ξανακάνει και κάνει πολλά χρόνια αργότερα, μπορεί να είναι πολύ χειρότερο. Εξαρτάται τον άνθρωπο. Βλέπουμε τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη που έχουν βρει το σταυρό, το τιμιωστικό. Μου απομένουν λίγο ακόμη τα πρόσωπα και τα χέρια και ο σταυρός. Συνήθως το πρόσωπο το κάνουμε στο τέλος της αγιογραφίας, της εικόνας, γιατί εκεί πέρα χρειάζεται και να είσαι, η ψυχική κατάστασή σου να είναι ήρεμη, γαλήνια, για να μπορέσει να αποτυπώσει το πρόσωπο. Και ο τρόπος που γίνεται το μάθημα είναι παραδοσιακός, με την αποτέμπερα. Επίσης, κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν μεγάλη δυνατότητα μπορούν να προχωρήσουν και σε κάτι άλλο, πέρα από την εικόνα. Όταν βλέπεις ότι ένα παιδί έχει κάτι παραπάνω να δώσει, έχεις τη δυνατότητα, μάλλον σου δίνει τη δυνατότητα να το προχωρήσει για να το πάσει κάπου αλλού, είτε να είναι ζωγραφική, είτε να κάνει πορτρέτα αγιορητών πατέρων κτλ. Έχουμε ένα έργο διχρωμίας, ενός αγιορείτου μοναχού πατέρα, το οποίο δουλεύεται με ένα χρώμα κατά βάση και ανοίγει με λευκό ή με μαύρο και γίνονται διάφοροι τονισμοί και τοποτίσματα. Τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι φτιαγμένα με αυγό και ξύδι. Με αυτό τα διαλύουμε. Δεν υπάρχει νομίζω εύκολο ή δύσκολο. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Μπορεί σε κάποιον να φανεί πιο εύκολο, σε κάποιον να είναι πιο απαιτητικό. Ακολουθείς κάποια στάδια, οπότε άμα ακολουθείς όλη τη διαδικασία από την αρχή, μπορείς να το επεξέλθεις και σε αυτό που σου ζητείτε. Τώρα το αν το αποτέλεσμα είναι αυτό που θέλεις ή όχι, εξαρτάται από σένα και από πόση προσπάθεια θα δώσεις. Πρώτα είναι το σχέδιο και τώρα έχω ξεκινήσει να βάζω λίγο χρώμα. Τώρα εγώ το κάνω με τον κύριο Ξενόπουλο, οπότε στην ουσία συσταγωγικά αντιγράφω το έργο του κύριου Ξενόπουλου, προσπαθώ. Οπότε, εντάξει, προσωπικά μπορεί να βάλω καθένας, γιατί ακόμα είναι ίδια τα δύο έργα, αλλά ποτέ δεν είναι ακριβώς ίδια, δηλαδή ακριβώς ίδιες οι γραμμές, οπότε σίγουρα θα κάνεις κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Πρώτα ξεκινήσαμε με εικόνες και με αυτά, οπότε αυτό μου φαίνεται λίγο πιο εύκολο, γιατί έχει πιο ελεύθερες κινήσεις. Και συγκριτικά με την εικόνα νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο. Είναι σαν να έρχεσαι από έξω προς τα μέσα, κάπως έτσι. Και στο τέλος, τελευταία, κάνεις πάντα τα πρόσωπα, οπότε... Έτσι ακριβώς, όπως και στον κάθε άνθρωπο, τα μάτια, το πρόσωπο εκφράζουν την ψυχή. Αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το ενδιαφέρον στο εξωτερικό για την Βυζαντινή τέχνη είναι πολύ μεγάλο. Και το λέω αυτό από την εμπειρία μου, γιατί διδάσκω και στη Φιλανδία, Σουηδία, Αυστρία, σε πάρα πολλά μέρη. Και είναι κρίμα που ενώ στο εξωτερικό είτε είναι Λουθυρανοί, είτε είναι Πρωτεσάντες, είτε είναι Καθολικοί, έχουν τέτοια δίψα για την Βυζαντινή τέχνη, να μην το βλέπεις και αυτό το ίδιο και εδώ στην Ελλάδα. Το πλάι πολύ να ξεκινήσω να μάθω να γεωγραφώ. Είναι πολύ όμορφο όταν το βλέπεις ολοκληρωμένο. Είναι πολύ όμορφο. Έχεις καταφέρει κάτι. Και ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό. Ότι στο εξωτερικό μου έχουν κάνει τέτοιες ερωτήσεις και γύρω από τη θεολογία της εικόνας που δεν μου τις κάνουν ή ούτε οι διευθυντές εδώ στην θεολογική σχολή. Βέβαια αυτό είναι κακό, το λέω με μεγάλη λύπη, αλλά από την άλλη όμως έστω και αυτό που γίνεται τώρα με την επιλογή αυτή της κυρίας Καζαμία να δώσει την ευκαιρία αυτή στους φοιτητές να κάνουν κάτι. Πιστεύω ότι μέσα από την εικόνα, τώρα που ασχολούνται, παρόλο που κάνουν και τη θεολογία της εικόνας εδώ, τώρα όμως που ασχολούνται με την εικόνα, να τους δοθεί η ευκαιρία να ψάξουν λίγο παραπάνω για την εικόνα.